Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε έρθει εδώ απόψε μαζί μας. Είναι μεγάλο προνόμιο να παίζω με αυτούς τους θαυμασίους pros της αθηναϊκής jazz σκηνής, δηλαδή τον Πρίαμο Μωράκη στην κιθάρα. Τον George Kostopoulos στο κοντραμπάσο και τον Dr. Sarah Bello στα drums. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν την υπομονή και παίζουν μαζί μου και τους οφείλω πάρα πολλά, γιατί έχω γίνει, τέλος πάντων, λιγότερο κακός. Καλός δεν μπορούμε να πούμε, έχουμε γίνει, αλλά τέλος πάντων, ξέρετε. Λοιπόν, οπότε θα σας παίξουμε το πρώτο κομμάτι που λέγεται Lessons for Aspiring Nobili Vigilanti, δηλαδή μαθήματα για επιδόξους ευγενείς τιμωρούς. Μαζί μας έχουμε και την Πένια Καλοφολιά, η οποία θα μας δείχνει αυτούς τους υπερτίτλους. Η Πένια, χρόνια συνεργάτης. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για το πρώτο musical που έγραψα ποτέ. Το «Μια αμφιβολία γεννήθη στο μυαλό ενός ευγενούς τιμωρού». Τώρα ο ευγενής τιμωρός, ξέρετε, έχει πολλές αναγνώσεις. Η ιστορία είναι ένας τρομοκράτης που βάζει βόμβες, αλλά με τρόπο τέλος σε διεφθαρμένους υπουργούς και σκοταδιστές δημοσιογράφους, αλλά δεν είναι ένας κοινός τρομοκράτης, είναι ένας τρομοκράτης ευγενής. Στη φαντασία σας είναι να καταλάβετε πώς μπαίνουν βόμβες σε αυτούς, σε αυτές τις φιγούρες, τέλος πάντων, τους υπηρέτες του διεφθαρμένου συστήματος. Δεν μπορώ να σας πω εγώ πώς μπαίνουν βόμβες, είναι στη φαντασία σας. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το έφερε η τύχη και βγαίνω τώρα και βάζω πραγματικά τις βόμβες μου για την υπόθεση του Ελληνικού. Διαραίω τα διάφορα απόρριτα του ΤΑΙΠΕΔ και μέχρι στιγμής δεν έχω πάθει κάτι. Θα δούμε τώρα πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων, θα σας παίξω τώρα λοιπόν το Lessons for Aspiring Nobili Vigilanti. Ωραίος τίτλος. Βέβαια, ντόκτορ. Βέβαια, Τζορτζ. A man has to have an everyday life. Δηλαδή αυτό το πρέπει να σκέφτεστε στο βάθος. Διάφορες φιγούρες από αυτές που παρελάβουν από τα συστημικά μέσα και θέλετε να σπάσετε την τηλεόραση. Από το να σπάσετε την τηλεόραση, ακούστε εδώ πέρα το μάθημα αυτό. A man has to have an everyday life full of misery, dullness and a bitter strife. He lives like a humble servant of rulers way too unpleasant. Intimidating orders shall he follow, any kind of insults must he swallow. But there comes a time when men will act in stealth. Prudently he'll seek to find his mental health. Put a bomb in the home of the false face journalist, but please don't do it like the common terrorist. Plan your statement with regard to the good taste recipe, yet show no mercy to a politician who is mean. You make sure to punish whom so deserves without turning vulgar yourself. One thing always keep in mind, for your hubris you'll be punished as well. So mind your trust and play your games, choose your victims carefully, yet show no mercy. Thank you.
mischievous journalists. But please don't do it like the common terrorists. Plan your statement with regard to the good taste recipe. Yet show no mercy to a pedagogue who is mean. You make sure to punish whom so deserves without turning vulgar yourself. One thing always keep in mind, for your hubris you'll be punished as well. Mind your traps and play your games. Choose your victims carefully. Το δεύτερο κομματάκι που θα σας παίξουμε λέγεται Never Trust a Female Politician When It Comes to Promises of Love. Στην αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι όταν το πρώτο έγραψα, ήθελα να γράψω, never, δηλαδή η μελωδία βγήκε με τα lyrics στο μυαλό, Never Trust a Left-Wing Politician, γιατί ήταν η περίοδος του Τσίπρα που πήρε την εξουσία το 2015 και, ξέρετε, έγραψα 12 ερωτικά τραγούδια σε μια Πορτογαλίδα ακτιβίστρια που ήταν ο μεγάλος μου έρωτας, η Πυρουλίτα. Έγραψα 12 ερωτικά τραγούδια. Στην πραγματικότητα δεν είναι ερωτική εξομολόγηση όμως αυτό το άλμπουμ, το «Στην Πυρουλίτα με αγάπη», είναι ερωτική εξομολόγηση στο Τζίπρα. Βέβαια. Αλλά στο τέλος η Πυρουλίτα εμφανίστηκε ολόγυμνη και έγκυος για ένα lifestyle περιοδικό, οπότε εντάξει. Καταλάβατε. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε αυτό το πρώτο τραγούδι. Μάλιστα. Να αλλάξω σελίδα. Δεν τα χρειάζομαι, αλλά ξέρετε. Δηλαδή τώρα δεν ξέρουμε γιατί τα έχω μπροστά μου αυτά, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Ναι, ξέρω γιατί τα έχω μπροστά μου, γιατί άλλαξα ένα στίχο εδώ πέρα στο τέλος του πρώτου αυτού. Θα το ακούσετε. Δεν το ακούσετε δηλαδή, αλλά άμα το συγκρίνετε με το YouTube, σιγά μην το συγκρίνετε. Λοιπόν. Trust better a woman who says she will never have sex with you than one who assures this will certainly happen one day, but not today, 'cause she must speak at a critical meeting in favor of our social rights. Never trust a female politician when it comes to promises of love. The more she's idealistic, the more she'll be sadistic, and this is what you must be certain of. You'll be cheated, yes, by this magician. You'll be charmed by all her wicked tricks. But if she's so artistic, then you'll be masochistic. Do not go out and find some other chicks. But you're not in your youth, so you must know the truth. Since you've met her, there's no return. These others are straight, soon their terms will dictate. For some being with her you'll yearn. You may end up being a musician, writing tunes about her night and day. But though you'll be artistic, she won't be less sadistic. She'll keep encouraging this fruitless play. Thank you.
Promises of love, Joshka, stop. The more she's idealistic, the more she'll be sadistic. And this is what you must be certain of. You'll be cheated, yes, by this magician. You'll be charmed by all her wicked tricks. But if she's so artistic, then you'll be masochistic to not go out and find some other chicks. But you're not in your youth, so you must know the truth. Since you've met her, there's no return. Others are straight and the tender dictates. So for just being with her, you yearn. You may end up being a musician, writing tunes about her night and day. If she's the one, is it? She'll hit the car and shake this fruitless blood. Συγγνώμη, ξέρετε, το πάθος με παρέσυρε και κατάπια λίγο σάλιο και καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι μας είναι, το κομμάτι μας είναι από το τρίτο musical. Λοιπόν, είπαμε, το πρώτο ήταν μια αμφιβολία γεννήθη στο μυαλό ενός ευγενούς τιμωρού και το τρίτο είναι το μια πεποίθηση σφόλιασε στην καρδιά της φωτισμένης τυράννου. Διότι, ξέρετε, ο τέλειος συνδυασμός είναι ο ευγενής τρομοκράτης και υπεφωτισμένη τύρανος. Λοιπόν, τώρα ξέρετε, εγώ μ' αρέσει να παίζω το ρόλο του ευγενούς τιμωρού και να βγαίνω να μιλάω για το ελληνικό, βάζω τις βόμβες μου, εντάξει. Τώρα αυτό όμως έχει την έννοια του αντάρτικου, δηλαδή δεν θα ήθελα να μπω μέσα σε ένα σύστημα. Τι γίνεται λοιπόν, υπάρχουν κάποιες γυναίκες δυναμικές και όμορφες που εμφανίζονται και θέλουν να με νομοποιήσουν, θέλουν να με βάλουν τέλος πάντων, να με κάνουν μέρος των ευγενών σχεδίων τους. Όποια και αν είναι αυτά. Ξέρετε, έρωτας, πολιτική, όλα αυτά. Και φυσικά αυτό το πράγμα με κολακεύει. Με κολακεύει, περνάει όμως κάποιο διάστημα και αρχίζω και ξεκολακεύομαι. Ξέρετε, αρχίζω και σκέφτομαι ότι θα χάσω τη βολή μου, που είναι να βγαίνω και να βάζω τις βόμβες μου όποτε μου αρέσει και να μην έχω καμία ευθύνη. Και στο τέλος την προδίδω και τελειώνει το θέμα. Λοιπόν, πάνω λοιπόν στο θέμα που ξέρετε, κάνω την απομυθοποίηση, εμφανίζεται ο Αγγελιοφόρος. Ο Αγγελιοφόρος, αυτό το που θα σας παίξουμε τώρα. Λέγεται το κλακετίστικο θέμα του Αγγελιοφόρου. Κανονικά θα πρέπει να είχαμε δηλαδή εδώ και τον Θάνο Δασκαλόπουλο. Δεν είναι. Άμα όμως μπείτε στο YouTube Γεώργιος Αναμάτερος, σας παρακαλώ, θέλω στο τέλος συναυλίας να έχουμε αυξηθεί κατά 30 followers, να έχουμε φτάσει τους 350, 400, 500. Λοιπόν, εκεί πέρα θα δείτε το Θάνο Δασκαλόπουλο, παίζεται τον Αγγελιοφόρο. Αυτός είναι ο κομιστής
των διεστραμμένων, δηλαδή είναι ψέματα αυτά που λέει για την πεφωτισμένη τύρανο, και έτσι εγώ έχω την προδιάθεση να ακυρώσω την διαδικασία και ακούω τα ψέματα του, τα πιστεύω και ακυρώνω τη διαδικασία και ο αναματέρ μένει για πάντα στο περιθώριο. Λοιπόν, ακούστε τώρα The Messenger Top Theme. One, two... Όχι, πάμε πάλι. One, two, three... Thank you.
πατάρα είναι αυτή η τούρτα, στην οποία δεν έχω μάθει. Είχε κανονικά και το Α, είχε και το Β. Το Α, για ρα ρα ρα, για ρα 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 ρα, για τα 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 τα. Αλλά ήρθε η αυτή και θεωρήσαμε να μην το παίξουμε. Λοιπόν. Λοιπόν. Το επόμενο κομμάτι μας. Έκανα καλά που δεν έπαιξα το Β. Γιατί το κόψα τώρα. Έπρεπε να παίξω και το Β, δεν έπρεπε να παίξω και το Β. Στο προηγούμενο κομμάτι. Όχι, δεν πειράζει που το κόψα, Τζόρτζ. Πιστεύω στο ένστικτό σου. Να πιστεύω με το ένστικτό. Το ένστικτό μου ήταν επαμφωτερίζον εδώ πέρα. Κάποιες φορές. Καλά το είπες, George. Γιατί. Για θα σπάσει, λες. Αυτές οι καρέκλες, Γιώργο, είναι στο σαλούν, Μα είναι όλη η φάση σαλούν. Γι' αυτό ταιριάζω, αλλιώς δεν θα γινόταν. Λοιπόν, Red Jasper Cabaret Theater. Red Jasper! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χριστίνα Χατζηνικολάου, ο Σταύρος είναι μαζί μας στον στη ρύθμιση του ήχου. Τι είπα? Στράτος δεν είπα. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, Στράτος. Και ήθελα να ρωτήσω. Ναι, λοιπόν. Perché signora contessa non ci liberiamo di questo latex? Λοιπόν, όπως ήταν λοιπόν το. Λοιπόν, όπως ήταν το «To Pirulita with Love», ήταν το δεύτερο musical. Και τώρα είμαστε στο τέταρτο. Το τέταρτο είναι το «Dedicated to Joanna A.P.». Τι! Τελείωσε! Μα τι παταρίσατε, πόσο οπότε πρέπει για αυτά τα άτομα που θα τα ακούσουν τώρα από 500 χρόνια μάτς, να δείξετε κάποια επίκαιρη. Και τώρα που θα πω το αρνητικό και το δυτικό. Να πας να αρχή Γιώργη, δεν θα κάνω. Ναι, όλο! Γιώργη, δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, πρέπει να βάλουμε και αυτό. Ναι, αλλά αυτό τώρα πώς θα πει εδώ πέρα. Δύσκολη κατάσταση. Πάρε τις παλιές μηχανές, τις Kodak, αυτές με το flash το μεγάλο. Πολαρόιντ, ναι, πολαρόιντ. Λοιπόν, να μιλάω στο μικρόφωνο για να ακούγομαι, γιατί ξέρετε, ναι. Λοιπόν, η Πυρουλίτα λέγεται λοιπόν Ζωάννα Α. Ντε. Είναι Ζωάννα Μαραλντίας. Την αποκαλύπτω γιατί και όταν παρουσίασα το musical στην Πορτογαλία ήρθε. Ήρθε και το είδε όλα τα τραγούδια που είχα γράψει για αυτήν. Ήταν μια αρκούντο σουρεαλιστική στιγμή. Άρα λοιπόν σας λέω τώρα ότι εκτός από την Πυρουλίτα τη Ζωάννα Α. Ντε, εμφανίστηκε η ζωή μου και η Ζωάννα Α. Π. Δηλαδή η Ζωάννα Α. Ντε ήταν μια ακτιβίστρια αριστερή στην Πορτογαλία. Η Ζωάννα Α. Π. δεν ήταν ακτιβίστρια, ήταν μια μετριοπαθής ψηφοφόρος της Χίλαρη Κλίντον και του Κυριακούλη που μισούσε εξίσου τον Τραμπ και τον Βαρουφάκη. Μάλιστα. Δηλαδή όμως εγώ τώρα σας λέω ότι όπως το Πυρουλίτα ήταν στην πραγματικότητα μια εξομολόγηση ερωτική για τον Τσίπρα, έτσι τώρα η Τζοάννα είναι μια εξομολόγηση για τον Κούλη. Δηλαδή όταν σας λέω never trust a female politician, δεν χρειάζεται να πω left wing politician, γιατί ο Τσίπρας είναι όντως politician. Ο Κούλης δεν είναι politician, είναι entrepreneur. Entrepreneur και εμείς είμαστε δηλαδή, καταλαβαίνετε, τα sex objects του. Sex objects. Δηλαδή είμαστε σκλάβοι του. Οπότε τώρα, γι' αυτό λοιπόν έγραψα εδώ πέρα, «Perché signora». Οπότε, η Τζοάννα με την Τζοάννα λοιπόν, το σεξ ήταν πάντα με λάτεξ. Και της λέω λοιπόν εδώ πέρα αυτά που θα διαβάσετε. Γιατί δεν απελευθερωνόμεθα από αυτό το λάτεξ. Κυριακόμησα. Μα τι ήθελα και δεν έπαιξα αυτό. Το Β έπρεπε να το παίξω. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Τώρα πάει τελείως. Τώρα πάει, μάλιστα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, όταν γίνονται λάθη, με εκνευρίζουν. Δώσε τον ρυθμό, δόκτωρ. Περ.
contessa, non ci liberiamo di questo latex. Perché, signora contessa, non assaporiamo un po' di unsafe sex? Non c'è pericolo per lei, io non ne ho mai assaporato. Non c'è pericolo per me, lei prudentemente ha già fatto gli esami dopo il divorzio col conte. Oh no! Perché, signora contessa, non ci scarichiamo di questo latex? Perché, signora contessa, questa ossessione di fare safe sex? E se suo figlio nobile ottenesse un fratellino o una sorellina? Non c'è fastidio per lei, non c'è fastidio per me. Io e i miei umili genitori la allocresceremmo. Assaporiamo un po' di unsafe sex. Non c'è pericolo per lei, io non ne ho mai assaporato. Non c'è pericolo per me, lei precedentemente ha già fatto gli esami dopo il divorzio col conte. Oh no! Perché, signora contessa, non ci scarichiamo di questo latex? Signora contessa, questa ossessione di fare safe sex. E se suo figlio nobile ottenesse un fratellino o una sorellina? Non c'è fastidio per lei, non c'è fastidio per me. Io e i miei umili genitori la allocresceremmo, la allocresceremmo. Λοιπόν, το πέμπτο musical είναι what you see is what you get.
Δεν έχει ερμηνείες, δηλαδή ποιος είναι ο ευγενής τρομοκράτης, ποιος είναι, ποια είναι η πυρουλίτα, είναι ο Κούλης, ο Τσίπρας κτλ. Εδώ πέρα είναι Ανθελάδα 2021, ό,τι ακούτε. Είναι, γι' αυτό, ξέρετε, οι σκληροπυρηνικοί φανς του Ραματέρ, δηλαδή 2-3 που υπάρχουν ανά την Ηφίλιο. Ποια Ηφίλιο, εδώ είναι. Δεν τους αρέσει αυτό το άλμπουμ, γιατί λέει τα λέω με το όνομά τους. Εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να τα λέμε και με το όνομά τους. Μπρουπ και μπρουπ. Άρα λοιπόν, αιωνία του η μνήμη του αιωνίου φοιτητού έψαλε και Ραμαίος. Τώρα που ισοπεδώθηκαν, έγιναν τα κολέγια, πανεπιστήμια κτλ. Πρέπει να τα αναφέρουμε αυτά, γιατί ο καημένος ο φοιτητής, ξέρετε, αυτό που το λέω εγώ έχει διάζουσα σημασία, διότι εφοίτησα σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Βόρειας Ευρώπης. Και δεν είχαμε αιωνίους φοιτητές εκεί πέρα. Η καημένη μαμάκα μου και ο μπαμπάκας μου μου δώσανε τα λεφτά για να σπουδάσω. Δηλαδή, ακόμα και τώρα συνεχίζουν και τον ΕΦΚΑ, δηλαδή δεν τον πληρώνω εγώ, η μαμά και ο μπαμπάς. Το λέμε εδώ πέρα να ξέρετε, να γίνεται κατανοητό. Οπότε, γι' αυτό θέλω να σας πω για τον αιώνιο φοιτητή, ο καημένος. Δεν είπαμε για τα τεμπελόσκυλα, όλα τα τεμπελόσκυλα, αλλά είναι κάποιοι καημένοι που είναι άποροι. Γι' αυτό θέλω λοιπόν αυτό να το βάλετε στο μυαλό σας. Θα το έχετε στο μυαλό σας, αλλά θέλω να σας το βάλω εγώ και. Αιωνία του η μνήμη του αιωνίου φοιτητού έψαλε η Κεραμαίος. Ας το διάλογο τα παράσιτα να φύγουν για νου, είπε κι ο νοικοκυρέος. Μετατρέψου και εσύ εις φοιτητή μελετηρό. Ξέσπασε κι ο Ευρωπαίος το Ευρώπα με βιζήνια ένα θάλας αυστηρά. Είναι αυτό γνωστό Εβραίο. Μα το μέτρο αυτό θα πλήξει τον καλό τον φοιτητή που είναι στο χρήμα όχι ακμαίος. Παρελπίδα μοιρασιά υποτροφιών αν διαταχθεί, λες που θα γεννεί δικαίωμα. Κι ο Μπουμπούνας έχει πρόχειρο τη νέα στέγη βρε. Έλα ας το πούμε φθαίο. Μα για ποια πανεπιστήμια η νίκη στεργείται. Τα ίδιο δικά βεβαίω. Για κάποιον αν νοιάζομαι κάπως βαθέως, αυτός είναι ο καλός καθηγητής που ενώ και στην έρευνα είναι σπουδαίος, γράπτα σε να διορθώνει ολημερής. Μα απ' το Χάρβαρντ Παπανδρέου της υπήρξε από φυτών Γεωργιός ο Απευταίος. Ψεύδες νήσεις μικροαστέ τα περί αριστείας των λοιπών. Δες τα λέω αυτά τυχαίω. Thank you.
Παπανδρέου της υπήρξε αποβήτων. Γεωργιός ο απευκταίος. Τσεδεστήσεις μικροαστέ τα περιάριστη αστόρυπων. Δες τα λέω αυτά τυχιά. Λοιπόν, ερχόμαστε στο έκτο musical, το οποίο λέγεται «Ο Αναματερός και η Πενεμένη Φάντρα». Δηλαδή, αφού βρέθηκαν όλες αυτές οι γυναίκες, οι οποίες ξέρετε, ήθελαν να βάλουν τον Αναματερό στο σχέδιό τους, βρέθηκε τώρα η Πενεμένη Φάντρα, η οποία δεν θέλει να τον βάλει στο σχέδιό της η γυναίκα. Εντάξει, τον θέλει σαν φίλο, σαν συνεργάτη κτλ. Δηλαδή, αυτή έχει καταλάβει, δηλαδή, περί τίνος πρόκειται ο Αναματέρ και του λέει, ξέρεις, αν θέλεις να είμαι μούσα σου, θέλω ανταμοιβή. Δηλαδή, σου λέει, και τι έγινε που γράφεις εμπνευσμένος από μένα, γράφεις τραγούδια, τι έγινε, μου δίνεις έτσι αξία. Αντιθέτως, πρέπει να με πληρώνεις κιόλας. Έχει δίκιο. Διότι ο ζωγράφος, όταν έχει τα μοντέλα γυμνά μπροστά του, δίνει κάποια αμοιβή. Δηλαδή, ο songwriter γιατί δεν δίνει στις μούσες του αμοιβή. Αυτό λέει η Πενεμένη Φάντρα. Αλλά εντάξει, δεν θέλει αμοιβή χρηματική, θέλει να είμαι φίλος της. Αλλά ο Αναματέρ τελικά αποδεικνύεται ότι είναι και αυτός σε έναν βαθμό σεξιστής κατά, ξέρετε, η παράδοση όλων αυτών των ετών κτλ. Λοιπόν, η Πενεμένη Φάντρα βάζει τα πράγματα στην θέση τους και έρχεται και του τραγουδάει αυτό το τραγουδάκι που θα ακούσετε. Αν είναι να είμαι μούσα σου, θέλω να είμαι. Και είναι πολύ σημαντικό που το παίζουμε στο Red Jasper, γιατί το Red Jasper είναι ο χώρος για να ακουστεί αυτό το τέτοιο. Κριστίν, έχω δίκιο. Η Κριστίν έφυγε. Λοιπόν, αν είναι να είμαι η μούσα σου, θέλω να μην δει. Λοιπόν, για ακούστε τι λέει τώρα εδώ πέρα. Καθίστε να το βάλω, γιατί κάθε φορά το βάζω την πρώτη σελίδα, αλλά δεν έχω βάλει τη δεύτερη και βρίσκομαι... Μάλιστα. Βρίσκω πως είναι κάπως σεξιστική η αισθητική σου. Τι με εμποδίζει άραγε απ' το να πω αντεγαμί σου. Μη μου υποδεικνύεις old fashion συμπεριφορές. Problems τσουβάλι έχω να νιώσεις ή τις ενοχές. Αν είναι να είμαι μούσα σου, θέλω ανταμοιβή. Δεν βρίσκεις πως είμαι μίζερη, τέτοια συνδιαλλαγή. Να γράφεις σαν σφανιχό με θα άσματα ανελιπώς. Να δράσεις και σαν ο αδικούμενος μάγκας ερωτικός. Αν είναι να είμαι ποιητής, πέρσου πιο αφιδός. Αρέσεις τις δεσποσίνες σου, σ' άλλησε πιο σωστός. Σου δίδω ευθύ στην άδεια μου νέο να βρίσκω. Σαν πύλη σου απραγματική, τώρα με δεις λοιπόν. Μη μου τσαμπουνάς, βαρύ πεπούνι πως το παίζω. Ίσως να συμβαίνει αυτό, εσύ να πεις δεν παίζω. Μη με πολύ αφιλείς πως πια δεν θα με βλέπεις. Μούσα με υπομονή, δύσκολος δεν να έβρεις. Πάμε!
Πάμε τα λόγια θέλει. Ναι, ναι, αφού έτσι με τη μούσα. Θέλεις να πάρεις σόλο. Όχι, παιδί μου. Ήθελα μηνύα, κάπως το περίμενα. Ναι, αυτό. Α, να παίξω την τελευταία. Μπράβο. Ναι, όπως έκανε την πλακία και δεν έπαιξα το Β' Α στο μέσο. Δεν πειράζει τώρα, πάμε το τελευταίο αυτό. Μάλιστα, έλα να το παίξουμε λοιπόν. Λοιπόν, θα παίξουμε το μη μου τσαμπουνάς. 1, 2, 3, 1. Μη μου τσαμπουνάς, βάλε με πόνι πως το παίζω. Ίσως να συμβαίνει αυτό, εσύ να είσαι εμπέζω. Μη με πολύ απειλείς πως πια δεν θα με βλέπεις. Μούσα με υπόμονη, δυσκόλος δεν ακέβει. Μούσα με υπόμονη, δυσκόλος δεν ακέβει. Απ' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα σας παίξουμε ένα ταγκό. Α, ή να παίξουμε το joint the antico. Η Μονίκ έχει έρθει. Μονίκ, πού είσαι κι εσύ, ούτε η Μονίκ είναι εδώ. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε το σύστημά μας. Άμα δεν έρθει η Μονίκ, αυτό το παίξουμε encore. Είναι το καινούριο μας, το καινούριο μου κομμάτι. Join the anti-covid war. Το λέει ας πούμε ο Μπούρλα. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Μπούρλα. Join the anti-covid war. Δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, για να δούμε όμως. Θα σας παίξουμε μάλλον για να τελειώσει αυτό το πρώτο μέρος και να μπορέσετε όσοι ξέρετε, όσοι έχετε, πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι και το δεύτερο μέρος θα είναι πάλι από την αρχή. Από το πρώτο μέχρι το 7ο musical θα σας παίξουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτό που λέει στη σειρά. Οπότε καταλαβαίνετε, έχετε τον χρόνο να ξεφύγετε όσοι κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ πέρα το Tango with Esperanza. Αυτό είναι ένα ιδιόμορφο κομμάτι. Είναι γιατί... την ιστορία. Α, ναι, γιατί ξέρετε, ποιος ξέρει από εσάς την Esperanza Spalding. Μας κοροϊδεύει, αλλά είναι το κάνει μόνο του. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα την Εσπεράντσα. Την έχω γνωρίσει μια φορά. Γιατί είχε έρθει εδώ πέρα στη στέγη του Ωνάση. Και τέλος πάντων ήθελε να πάει βόλτα. Και την πήγα στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Και την πήγα και στο... την πήγα και στο ναό του Ποσειδώνος. Και τέλος πάντων... είχαμε, ξέρετε, να σας πω τι γίνεται τώρα, επειδή αυτό είναι ένα live το οποίο έχει να κάνει με τον έρωτα και την πολιτική. Τώρα, όταν βρίσκεσαι απέναντι σε ένα τέτοιο άτομο που είναι τόσο γνωστό στο χώρο της jazz και στην, γενικότερα στη showbiz, έχει κερδίσει και Emmy Award κτλ. Υπάρχει μια περίεργη μορφή, πώς τον λένε, εξάσκησης εξουσίας θα λέγαμε, διότι τώρα δηλαδή άμα η Εσπεράντσα ας πούμε έπαιρνε για ένα τραγούδι μου, το έλεγε πάει, τελείωσε. Αυτό θα ήταν αρκετό για να μείνω, δηλαδή να αναγνωριστώ όχι σε το 2537, αλλά το 2222, δηλαδή μπορεί να ερχόταν λίγο πιο πριν η στιγμή που θα αναγνωριζόμουν. Αυτό για μένα τώρα που ζω στην κοσμάρα μου και στο φαντασιακό μου κόσμο και λέω εντάξει τώρα κάνω τα ιδιοφύηματα του αιώνος και η λέξη αυτή είναι ίδιο από μόνη της ιδιοφύημα, κατάλαβε. Ναι, έχασα τον ήρμο τώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, ακούστε το τραγούδι. Αυτό το έπαιξα λοιπόν με το που γύρισα σπίτι, το έβγαλα αυτό το τραγούδι το 14, αλλά έπρεπε να περιμένω 7 χρόνια για να το ολοκληρώσω. Δηλαδή, έγραψα μόνο τα πρώτα 2 τρίτα. Και προσέξτε, εφήρμοσα την επιμεριστική ιδιότητα, διότι το πρώτο α είναι 4 μέτρα... προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό, ακούστε. Το πρώτο α είναι 6 μέτρα των 4 τετάρτων. Το δεύτερο α επίσης 6 μέτρα των 4 τετάρτων. Το τρίτο α γυρίζει σε βάλς, οπότε είναι 8 μέτρα των 3 τετάρτων. Και το τέταρτο α είναι και αυτό... 6 μέτρα των 4 τετάρτων. Άρα συνολικά έχουμε 24 επί 24, 96! Και προσέξτε λοιπόν, αυτά όλα έγιναν το 2014 όμως. Ήρθε τώρα το 2021 με τον κορονοϊό και έπιασα αυτό το κομμάτι και λέω επιτέλους πρέπει να το τελειώσω γιατί κάτι μου έλειπε. Και εκεί έφτιαξα τα εναπομείναντα, τον αόριστο Β, έφτιαξα τα εναπομείναντα
Δύο, το 1 τρίτο μάλλον, το 1 τρίτο. Προσέξτε τώρα. Άρα λοιπόν έχουμε 96 τέταρτα στα 2 τρίτα και έχουμε 48 τέταρτα στο τελευταίο. Πώς το έκανα το 48, έκανα 4 μέτρα των 7 τετάρτων και 4 μέτρα των 5 τετάρτων. Έπρεπε όση ώρα τα έλεγα να τα είχατε υπολογίσει. Ντροπή. Λοιπόν, έχει πατηθεί το ρεκ. Λοιπόν, το δεύτερο μέρος λοιπόν ξεκινάει πάλι με το μια αμφιβολία γεννήθηκε στο μυαλό ενός ευγενούς τιμωρού και θα ακούσετε τώρα το The Deus Ex Machina Top Theme, δηλαδή είναι το κλακετιστικό θέμα της απομηχανής θεάς. Δηλαδή, όπως έρχεται ο αγγελιοφόρος που κομίζει τα ψέματα για τη μούσα του αναματέρ, έρχεται τώρα στο πρώτο έργο, στο «Μια αμφιβολία γεννήθηκε στο μυαλό ενός ευγενούς τιμωρού». Γιατί είπαμε, στο πρώτο έργο ο αναματέρ ερωτεύεται μια πανέμορφη ζωγράφο και χάνει την αυτοσυγκέντρωσή του που είναι να βάζει βόμβες. Γιατί λέει τώρα, άμα ανακαλύψει ότι βάζω βόμβες και είμαι, ξέρετε, δεν μπορώ να μπω σε ένα σχέδιο πιο αυτό και τα λοιπά της φωτισμένης τυράννου, μπορεί και να με απορρίψει. Αρχίζει λοιπόν και έχει τις αμφιβολίες και γίνεται ένας πανικός. Αλλά λοιπόν εκεί πέρα που αρχίζει και δεν της αποκαλύπτει το μυστικό του αυτός ότι βάζει βόμβες σε διεφθαρμένους υπουργούς και σκοταδιστάς δημοσιογράφους, και αρχίζει και πλαδαρεύει. Πλαδαρεύει αυτός και αυτή αρχίζει και τον βαριέται. Και τέλος πάντων, στο τέλος όμως εμφανίζεται η απομηχανή θεά και της αποκαλύπτει το μυστικό. Και έχουμε ένα happy end.
Dr. Bellas! George Kastapoulos! Priamos Morakis! Δόκτωρ, θέλω να σε βλέπει η κάμερα. Όσο υπάρχει μπαταρία. Η κάμερα με βλέπει. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι τώρα θέλαμε να το πει η Μονίκα, αλλά δεν εμφανίστηκε η Μονίκα. Η Μονίκα δεν ήρθε. Όχι, ακούστε να δείτε. Η Μονίκα είναι στο Παρίσι τώρα. Την ανακάλυψε ο Σεραφείμ ο Μπέλος. Ήρθε σε κάποιο jam session του Μπέλου. Και το background της ήταν ρεμπέτικα. Όμως εγώ και ο Μπέλος και ο Μωράκης νομίζω. Πέσαμε, και ο Κωστόπουλος. Ναι, νομίζω ότι δεν πειράζει που δεν είχε σπουδές κανονικές στη jazz. Τα standards μπορεί και τα λέει, κατά την ταπεινή μου άποψη τουλάχιστον, καλύτερα από κάθε άλλη. Συμφωνείτε? Ναι. Μπράβο Γιώργη. Λοιπόν, στο Παρίσι λοιπόν τώρα είναι μια δισκογραφική και κάνει κάποιο γύρισμα τώρα για κάποιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχει επιτύχει και συνεχίζει και κάνει στο Παρίσι. Λοιπόν, το I will always be your new toy. Αν μπείτε λοιπόν Γιώργιος Τιαραμάτερος, ήδη κοίταξα στο YouTube και έχει πάει, έχω πλέον 427 subscribers. Σας ευχαριστώ που σπεύσατε όλοι και... Λοιπόν, το τραγουδάει η Μονίκ. Αλλά θα σας το τραγουδήσω εγώ τώρα, καταλαβαίνετε. Ποιο, το I will always be your new toy. At least I will try. Λοιπόν, αυτό είναι αξιομολόγηση ερωτική στο Τζίπρα. I will always be your new toy. At least I will try. Στον Αλέξη μας. Του έχω γράψει και κανονικό τραγούδι. Έχω γράψει την μπαλάντα του ορίμου Τσίπρα. Θα το ακούσετε στην Ανθελάδα 2021. Δηλαδή λέει «Αναπόλυσα την συνάντευξη που εφήμως είχα δώσει στην Παναγιώτα Ρέα ως καταληψία στο σχολείο». Αλλά δεν σας το παίζω εδώ, είναι να πάτε να το δείτε. Λοιπόν. Always be your new toy, at least I will try. Wouldn't want to spoil your one joy, well go figure why. And if at some point I'm tired, don't be blue. Your wit is what I admire, so I'll come through. Always be my idol, just keep that in mind. Don't you dare to be suicidal, oh won't you be kind. And if at some point you're bored, remember hope is my only sword, and yes you will come. I will never be your arm knight, I'll just be a new toy. You will never be my princess, you'll just be an idol. At times we did believe you and I could be something more.
never be my princess, you'll just be my idol. At times we did believe you and I could be something more, yet we will come. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι λέγεται, προσέξτε να δείτε, «Απέσα νόβα δε ούμα ριμπέλβε, ζόβε σπιριτουόζα ε μπουνίτα». Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα από το μια αμφιβολία, συγγνώμη, από το μια πεποίθηση φόλιασε στην καρδιά της φωτισμένης τυράννου. Και είναι αυτό το οποίο, τέλος πάντων, είναι αυτή η υπεφωτισμένη τύραννος που θέλει να βάλει τον Οναματέρ στο ευγενέστη σχέδιο, αλλά όλο κάτι και γίνεται και ο Οναματέρ δεν μπαίνει στο σχέδιο. Τώρα, σε αυτό το σημείο, πρέπει να σας αποκαλύψω. Όχι, δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Μπορεί να σας αποκαλύψει τις επόμενες μέρες. Δεν μπορώ εγώ να αποκαλύψω τίποτα. Δεν μπορώ να σας πω. Παρακολουθήστε όμως τις επόμενες μέρες, κάτι θα. Μπορεί και να μην γίνει, αλλά νομίζω ότι κατά τα 99% θα γίνει. Και θα ανατραπεί όλο αυτό που λέμε, υπερκομματικός αναματέρ. Βέβαια, εκεί, σε αυτό το επικρατείας που είναι να πω, ξέρετε, είναι κάπως σαν υπερκομματικός, γιατί δεν θα ψηφιστώ. Αλλά δεν μπορώ να πω πια, θέλω να πω, ξέρετε. Μάλιστα. Λοιπόν. Μα doctor, αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Τύπος. All day long we're making sacrifices. Αυτά τα λέει τώρα η φωτισμένη τύραννος. As a favor to tyrants with vices. In spite of our good goodwill, no hope for us to have some thrill. Our youth and wit and beauty to rulers with no sense of duty. And they grumble, of course, 'cause there are plans we won't like by force. They for sure believe that we should thank them, but we know it's just their time to spank them. A good start for that could be some precious tune if we would start at last to sing. Now, queremos más parte. A voz apesa tão banal, cujo objetivo é apenas torturar-nos. Sim, queremos mesmo apresentar a nossa apesa tão genial, cujo objetivo é apenas deliciar-nos. Nesta apesa nova vocês terão sete um pobel. Este filme estirá no sombrio jornal. Tem de poder, espectadores presenciarão daquela felicidade. Testemunhas tornarão daquela cumplicidade. How we suffocate a deixa de vocês. How can we escape? A plaza é muito bom. Sim, queremos mesmo apresentar a nossa peça tão bestial. O objetivo é apenas de castigar-nos. Thank you.
Το επόμενο κομμάτι λέγεται «Chaque fois que je suis en train de détester ma belle, je lis un peu de Stendhal». Είναι για την Joanna AP, που είπαμε ότι μας θέλει, είναι για τον Γκούλι, δηλαδή στην πραγματικότητα, που μας θέλει σαν sexual objects. Οπότε, όμως, σε αυτή την περίπτωση, πιστεύω, ξέρετε, περνάει από το μυαλό του Κούλι, μήπως λέει αυτό το λαό, τέλος πάντων εγώ που είμαι ευγενής και είμαι ένας πρίγκιπας, μήπως και μπορώ αυτό το λαό να τον εξευγενήσω λίγο, έτσι. Το σκέφτεται, μήπως μπορώ να του δώσω ένα τίτλο de nobilité. Αλλά αυτός ο λαός δεν τα καταφέρνει να αποκτήσει τίτλο de noblesse και έτσι μένει στο τάρταρα. Οπότε στην πραγματικότητα αυτό είναι η ερωτική εξομολόγηση, είπαμε όχι στην Τζουαρεπή, αλλά στον Κούλι. Un, deux, trois. Chaque fois que je suis en train de vous détester, ma belle, je lis un peu de Stendhal. Un pauvre soldat de Bonaparte, je deviens ainsi, et vous, et jolie comtesse, ça se passe durant la restauration. D'être ma maîtresse fidèle, en repoussant tous les amants de votre rang, en repoussant la protection qu'ils offrent, vous essayez de m'accorder un titre de noblesse, afin que notre relation ne soit plus secrète. Thank you.
Πες μου ότι ήθελες να πάρεις όλο. Μπράβο, Τζορτζ. Ναι. Ήθελε να πάρεις όλο. Έλα, έλα, μου ζωή, δεν μιλάς. Μπράβο, Τζορτζ. Δεν πειράζει, επειδή ας πω κάτι, το βλέπω πρώτη φορά. Θα πάρεις το επόμενο, δεν θα φάγαμε μαζί. Τι πράγμα τότε. Θα πάρεις αυτό που λέει, δεν τα φάγαμε μαζί. Ναι, τώρα έχουμε, δεν τα φάγαμε μαζί, κουρσάδι του Υφάλμυρου νερού. Ήρθε η ώρα να δοθεί απάντηση σε αυτό το ότι τα φάγαμε όλοι μαζί. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, έπρεπε να τα τρώτε μόνοι σας εσείς στις ελίτ τόσα χρόνια, δηλαδή, τα τρώγανε μόνοι. Ήρθε το Πασόκ, εντάξει, μας διεύθυρε όλους. Και ακόμα Πασόκ έχει, Γιώργο. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον μάθανε όλοι και τρώγανε, δηλαδή, ξέρετε, υπήρξε ένας σοσιαλισμός ως προς τη μάσα. Δηλαδή, σε αυτό το κράτος εδώ πέρα, ο πραγματικός προοδευτικός είναι όποιος είναι ακέραιος και τίμιος. Δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, το αυτονόητο. Δηλαδή, πού να πεις τώρα για τα παραπάνω. Η πρόοδος είναι να είναι κάποιος τίμιος. Δηλαδή, σε μια χώρα που είναι ο κανόνας ότι πρέπει να κλέβεις, αυτό είναι μια πρόοδος. Λοιπόν, τώρα, αυτό το όμως δεν τα φάγαμε μαζί. Είναι πολύ χυδαίο. Δηλαδή, τώρα είσαι εκπρόσωπος της ελίτ και μας λες ότι τα. Συγγνώμη τώρα, είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Πείτε ότι είστε διεφθαρμένοι, να αυτό. Πώς, λοιπόν, ναι, έχασα τον ρυθμό μου τώρα. Πάμε λοιπόν, ακούστε αυτό το τραγουδί, είναι από την Ανθελάδα 2021. Δεν σας το είπα, δεν τα φάγαμε μαζί κουρσάρι του Υφάλμυρου, αυτό είναι. Σας το είπα, όχι. Εντάξει, πάμε. Κατάσταση πάει προς το κάτω, προς το χειρότερο, λοιπόν. Λοιπόν. Τώρα, αυτό τώρα, ο Θεός και η ψυχή του. Τι. Έκλεισε πάλι. Να πάρω μια κάμερα της προκοπής. Λοιπόν, ακούστε τώρα το «Δεν τα φάγαμε μαζί» κουρσάρι του Υφάλμυρου νερού. Να πάρω μια σοράγε την κέντρο αριστερά μας με τον τυπικό οδηγό μας μηχανής κάει με τα ξυλορίδων ζητώντας μετά τα ρέστα απ' την Φλωράντζο οδηγό μας κάει και στο πεζοδρόμιο ζητώντας να πάει πιο πέρα ο προλετάριος πεζός τον εαυτόν της η κέντρο για τον λιμπεράκι περνά τον πειρατή κι αν έφυγε ο Μπενενύχτα μεν ίσως φωνάζω δεν τα πάγαμε μαζί κουρσάρι του Υφάλμυρου νερού σοδός τη λία τη σωστή του χρήματος του ευρωπαϊκού μου πες άργη Πασοκτσί να πάω χρηματιστήριο Αθηνών Λιμπεράκι για λατσί, ρισάλτο και στα ψίχουλα ημών τον Άκη με τον Γάντζο το μονόφθαλμο μαντέλι τους κρεμάσατε απ' το κατάρτι να δείξετε ότι μόνοι αυτοί παρέδισαν τον κώδικα τον άγραφο της πειρατείας από άλλους που υψώνανε σημαίδες βασιλέ εσείς είσαστε πιο γαλαντόμοι των νόμων περινή ευθύνης όμως των λοστρόμων και καλά ρε εσείς ποιος τον εφήβρε συνεργά του τον Ναζί ο απόγονος σε μοίρασε λεφτά ήμουν όμως κουπαστή κι αυτός του καπετάνιου τον οντά δε μίλωσα και φαρσί και τούτα τα ωραία σημαντικά. Μπράβο, Τζορτζ. Σ' αρέσει, Μπράβο.
σας παρακαλώ. Την επόμενη φορά θα σας πούν λοιπόν δεν τα φάγαμε μαζί, αυτή πρέπει να είναι η απάντηση, γιατί εμείς δεν φάγαμε. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε πάλι τώρα πενεμένη φάντρα. We're not in the 19, but the 2020s, my friend. Δηλαδή μου λέει η πενεμένη φάντρα ότι έχεις μείνει στον περασμένο αιώνα. Στα 20s, ξέρετε, στα roaring 20s. Τώρα είμαστε σε άλλα 20s. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει αυτό. Λοιπόν, περιμένει η φάντρα. Do you still believe in the stupid love at first sight? Do you really think you're some kind of conquering knight? What makes you so sure that I really do want a child? Furthermore, with you, your imagination gets wild. Don't you know, to have a premarital relation with your girlfriend is a must. We're not in the 19, but the 2020s, my friend. Can't you guess? A modern day girl is not excited for some preacher just like that. We're not in the 19, but the 2020s, my friend. The girl with some respect. What you do is brag about yourself. Can't you see? This fighting is definitely not the way to have some good old sex. We're not in the 19, but the 2020s, my friend.
girl with some respect. What you do is brag about yourself. Can't you see? This fighting is definitely not the way to have some good old sex. We're not in the 19, but the 20-120s, my friend. Morakis, George Kastapoulos, Dr. Pelos. Λοιπόν, ερχόμαστε σιγά σιγά. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι που θα σας παίξουμε. Γιατί φτάσαμε, απαρέλειψα να σας πω ότι το Tango with Esperanza ήταν μέρος του posthumous amateur. Posthumous amateur είναι μετά τον θάνατο, θα μαζευτούν όλοι οι φίλοι. Ελπίζω δηλαδή, τώρα που έχουμε τον πάνα θάνατο εδώ πέρα, να το πει στην Εσπεράνσα και τουλάχιστον η Εσπεράνσα μετά θάνατον να παίξει το κομμάτι που έχω γράψει για αυτήν. Λοιπόν, το άλλο είναι το Lika Lika Going to the Monastery. Πρέπει να σας πω ότι μετά την τελευταία μου συνέντευξη στον Καρβουνόπουλο, δηλαδή θέλω να δείτε, σας παρακαλώ, τις δύο ανοιχτές επιστολές που έχω γράψει στην Εφημερίδα των Συντακτών και τις πολλές συνέντευξεις στον Καρβουνόπουλο στο militaire.gr. Διότι αυτή τη στιγμή η Lambda Development τι κάνει. Δεν πουλάει τελειωμένο έργο, απλώς πουλάει κόπεδα στο παράκτιο. Βγήκα εγώ λοιπόν και έβγαλα τα απόρριτα του Ταϊπέδ που λένε ότι άμα γινόταν αυτό το πράγμα θα πρέπει να είναι το τίμημα πολλές φορές μεγαλύτερο. Έγινε μια ερώτηση 30 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γεωργιάδης θεώρησε αυτόν αναρμόδιο, ο Σταϊκούρας δεν απήντησε καν. Λοιπόν, τέλος πάντων πηγαίνω, βγαίνω κάθε φορά, βάζω τις βόμβες, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν. Τελευταία φορά λοιπόν, μια από τις φορές που πήγα, έχω πάει και για τους πιστοποιημένους εκτιμητές του Υπουργείου Οικονομικών, που γράφουν, κάνουν εκτιμήσεις για τα προσεκπληστηριασμών ακίνητα. Πολλοί από αυτούς είναι εξωτερικοί συνεργάτες των ιδίων τραπεζών που τα βγάζουν στο σφυρί. Έχω βγει, έχω μιλήσει και γι' αυτό, στα παλιά τους τα παπούτσια. Τέλος πάντων, σε κάποια από αυτή, σε αυτή την τελευταία, σε μια, είχα πάει σε αυτή την κουμπί να μιλήσω για το καλοκαίρι, για τους πιστοποιημένους εκτιμητές, και σκεφτόμουν μετά. Γιατί μίλησα και για την κολοτούμπα της εισαγγελίας. Λέω τώρα στη Γλυφάδα, ναι, ο Πάνος ο Θάνατος είναι μαζί μας. Λοιπόν, σε μία από αυτές τις τελευταίες λοιπόν, συνεντεύξεις, πήγαινα προς την παραλία και λέω θα με περιμένει τώρα κανένας μαχαιροβγάλτης με κανένα πιστόλι. Και όχι, πήγαινα με πατήσει ένα τραμ. Ναι, έκανε κλιν κλιν, έκανε ο οδηγός κλιν κλιν, οπότε τη γλίτωσα. Φανταστείτε τώρα θα πέθαινα και θα νομίζατε ότι ήταν ατύχημα. Δεν θα ήταν ατύχημα. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι δεν θα ήταν ατύχημα και θα ήταν ατύχημα. Μπράβο, αυτό λέω. Ναι, αλλά τώρα που το είπα, θα νομίζετε ότι θα είναι ατύχημα και δεν θα είναι ατύχημα. Έχουμε και αυτό. Λοιπόν. Ό,τι να γίνει, δεν θα είναι ατύχημα. Λοιπόν. Το Lika Lika Going to the Monastery, λοιπόν, χαιρετίζουμε τον Παναγιώτη Αθάνατο, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας. Έχει μια λαμπρή πορεία στη Νέα Υόρκη. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που τους θαυμάζουμε. Λοιπόν, και θα δοκιμάσει ένα μας... Λοιπόν, Lika Lika. Α, πρέπει να σας πω, το Lika Lika Going to the Monastery το έγραψα όταν μια φίλη μου που είχαμε ένα πλατωνικό έρωτα από τη Μόσχα με εγκατέλειψε για να πάει στα Μετέωρα να μονάσει. Αυτά. Τώρα βρήκε κάποια σχολή μονή γυναικών, δεν τη δεχτήκανε, ξαναγύρισε. Πήγε και έμεινε στην Καλαμπάκα, ξαναγύρισε. Τίποτα, ξέρετε, χάος. Λοιπόν, αυτά. Αυτό θέλω να το παίξετε στην κηδεία μου, βλέπω. 1, 2, 3, 4.
Πάνω στα θάνατος. One more, θα παίξεις one more. Τι. Ποιο. Τόσα κομμάτια του Fats Waller δεν παίζει. Λοιπόν, ποιο θέλετε του Fats Waller. Ε. Δεν του πάρεις να διαβάζεις ένα πάλι. Όχι. Τι ώρα και να διαβάζω. Έμαθα στο δημοτικό. Να σου πω, έχω και έχω πράγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε, για αγκόρ, όχι, τελειώσαμε εδώ πέρα κανονικά, αλλά τώρα που έχουμε στον Παναθάνατο δεν μπορούμε να τον αφήσουμε έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όχι, αλήθεια, θέλω να παίξουν κάτι τώρα να γουστάρουν του Fats Waller. Ναι. Όχι απαραίτητο του Fats Waller. Ποιο. Το American Songbook. Όχι Fats Waller, ε. Τι, το On the Sunset on the Street. Εσύ θες. Take it. Να το βάλω εγώ. Ό,τι θέλεις. Πες, εσύ. Για πλάτη. Ναι, τι. On the doorstep, life can be so sweet. On the sunny side of the street, can't you hear a pity pat? And that habit you lose one step, life can be so sweet. Yeah, man. On the sunny side of the street, used to walk on the same with those. Gonna strum my feet on the
just good. Life can be so sweet on the sunny side of the street. Can't you hear a pity pat? And that happy tune which is yours then. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues so great. But now I'm not afraid. This rover goes dark. If I never had a say, I'll be as rich as Rockefeller. Got a strong body on the sunny side of the street. Ah, on the wicked man on the sunny side of the street. Come on. Panos Athanatos! Thank you very much. George Kastopoulos, Dr. Bellos, Priamos Morakis, Stratos Karagiannis, Christina Hatzinikolaou, Red Jasper Cabaret Theater, Σας... Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί. Θα τα ξαναπούμε συντόμως, άμα δεν με πατήσει κανένα τραμ. Και άλλα πράγματα, αλλά λέμε. Αριστερά, στο ψηφοδέλτιο του Καρατέα, τον Γιώργο Αναματερό. Ελληνικό, μηχανικό και jazz artist. Έχει αυτό τον μοναδικό συνδυασμό. Είναι ένας επιστήμονας που έχει με εμβληματικό τρόπο αναφερθεί στις καταλληλότερες διαστάσεις της σύμβασης του ελληνικού. Είναι ο πραγματογνώμονος που διορίστηκε από τη δικαιοσύνη για τη σύμβαση και ανέδειξε το σκάνδαλο του ελληνικού από τα πρώτα βήματα και τώρα τελευταία συνεχίζει με πολύ συγκεκριμένη αυθρογραφία. Ταυτόχρονα είναι και καλλιτέχνης, γιατί υπάρχει αυτή η διπλή ευαισθησία και ενεργοποίηση και γράφει jazz musicals, τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αναφέρονται στην πολιτική πραγματικότητα και στην κοινωνική πραγματικότητα του σήμερα. Αυτά δηλαδή που χρειάζονται οι καλλιτεχνικές αναφορές στο σήμερα που τόσο μας λείπουν.